Μεταφέρω τις ευχές του, την ευλογία του για καλή επιτυχία στους σκοπούς του συλλόγου που από ό,τι άκουσα είναι πολυπληθής. Συγχαρητήρια για το έργο σας. Το έχει ανάγκη η τοπική κοινωνία, το έχουν ανάγκη προπάντως οι νέοι και οι νέες, τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και είναι ό,τι πιο γλυκό και πιο όμορφο και πιο ωραίο. Εύχομαι λοιπόν να ευόρυνση των στόχων σας και πάντα νίκες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχή μας και ελπίδα μας και πεποίθησή μας είναι ότι οφείλουμε να έχουμε αγαστή συνεργασία με όλα τα τμήματα, με όλα τα σωματεία του αθλητισμού, γιατί υπηρετούν την κοινωνία μας, υπηρετούν την νεολαία, υπηρετούν τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, άρα είναι χρέος και χαρά μας να είμαστε δίπλα τους. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2020 θα είναι μια όμορφη χρονιά για τον αθλητισμό και αυτή η αισιοδοξία μπορεί από το γεγονός ότι θα δουλέψουμε για τον αθλητισμό. Γι' αυτό είμαστε αισιόδοξοι, επειδή είμαστε ρεαλιστές, επειδή είμαστε εργατικοί, επειδή έχουμε πλάνο, έχουμε σχέδιο για τον αθλητισμό και για τις εκδηλώσεις αλλά και για τις υποδομές. Και γι' αυτό σας θέλουμε δίπλα μας, γιατί ο ένας έχει ανάγκη τη βοήθεια του άλλου. Όπως ο Πρόεδρος έχει ανάγκη όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για να προχωράει η ομάδα, έχει ανάγκη τους παίκτες και τους προπονητές, έχει ανάγκη τους γονείς, έχει ανάγκη το κοινό. Έτσι και εμείς σας θέλουμε δίπλα μας. Για να μας σημειώνετε τα λάθη μας, τα φάουλ μας, να μας βγάζετε και κίτρινη κάρτα αν χρειάζεται. Γελάνε τα μικρά εδώ πέρα. Και να μας λέτε και τα καλά μας, αν κάνουμε κάτι, γιατί θέλουμε χέρι με χέρι να πετυχαίνουμε και να βάζουμε και τρίποντα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά, καλές επιτυχίες. Γεροί και δυνατοί να είστε πάντα, χωρίς τραυματισμούς και με πολλές νίκες. Καλή χρονιά σε όλους.